Τι γίνεται με την ιδιοκτησία την ελληνοκυπριακή, τις περιουσίες, το Βαρόσι, τα ξενοδοχεία. Έχετε ενημέρωση εσείς? Η περισσότερη ενημέρωση είναι από τον τύπο και από συζητήσεις που έκανα με διάφορους. Φαίνεται υπάρχει ιδιωτική συμφωνία μεταξύ των πολιτών και του αγοραστή. Αυτές οι συμφωνίες έχουν ορισμένα ερωτηματικά, όπως αναφέρονται και στον τύπο των Τουρκοκυπριακών, των οποίων αναδημοσίευσαν όλες οι δικές μας εφημερίδες και τηλεοράσεις. Ο αγοραστής βάζει μία προϋπόθεση 2 μηνών, εάν δεν προκύψουν προβλήματα. Τώρα, τι είναι τα προβλήματα που βλέπει ότι μπορούν να προκύψουν, δεν αναφέρεται. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι... Εννοείται για υλοποίηση της συμφωνίας. Συγγνώμη. Εννοείται για υλοποίηση της συμφωνίας. Ναι, για να υλοποιήσει τη συμφωνία και πιθανώς είναι μετά την παρέλευση αυτών των 2 μηνών που θα πληρωθούν τα ποσά τα οποία συμφώνησε. Τι ποσά είναι, ξέρετε? Από ό,τι διάβαζα σήμερα από τον Τουρκικό τύπο, μιλούν ότι είναι κάτι πέριξ των 15 εκατομμυρίων στερλινών τα 3 ξενοδοχεία. 15 εκατομμύρια στερλινές. Γιατί σε στερλίνες? Γιατί σε στερλίνες? Γιατί σε στερλίνες? Οι Τουρκοκύπροι πάντα σε στερλίνες μιλούν. Α, εκεί μάλιστα, ναι. 15 εκατομμύρια. Είναι και στο IPC, στο Immovable Property Commission. Σε στερλίνες είναι που επιδικάζονται τα ποσά. Τώρα μου φαίνονται πολύ μικρά ποσά. Δεν ξέρω εσείς που έχετε εμπειρία τι έχετε να πείτε. Όχι, δεν είναι μικρά τα ποσά. Αν λάβετε υπόψη ότι μιλούμε για 3 μικρά ξενοδοχεία, τα οποία για 49 χρόνια δεν έχουν επιδιορθώσει, οπότε και αυτός που τα αγοράζει δεν βάζει κλειδί μέσα και δουλεύει. Πρέπει να ξοδεύσει και επιδιορθώσει των κτηρίων αυτών. Άρα θα τα ξαναδιορθώσει, θα μείνουν τα κτίρια, θα διορθωθούν. Σκέφτονται και άλλοι να κάνουν τέτοιες κινήσεις, κύριε Μανδρίδη? Συγγνώμη. Υπάρχουν και σκέψεις από άλλους ιδιοκτήτες? Έχουν πλησιάσει πάρα πολλούς. Και υπάρχουν μερικά ερωτηματικά, υπό την έννοια ότι ποιος είναι αυτός που αγοράζει, διότι κατά τον Τουρκοκυπριακό τύπο πάλι σήμερα, ποιος είναι αυτός που έχει αυτά τα λεφτά σύν τις επιδιορθώσεις? Και εγώ έχω αμφιβολίες εάν θα πραγματοποιηθούν οι πράξεις, υπό την έννοια ότι είναι μια πώληση η οποία στην περιοχή που αναφέρεται δεν υπάρχουν υποδομές. Ποιος θα κάνει τις υποδομές? Περίεργα πράγματα λέτε δηλαδή. Εγώ προς το προσωπικά λέω ότι είναι περίεργη η συμφωνία, αλλά εγώ βλέπω ότι και να πραγματοποιηθεί και πληρωθούν τα ποσά, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλες περιπτώσεις. Άρα αυτό θα το δείτε σε 2 μήνες, λέτε, που προνοεί το συμβόλαιο, ότι σε 2 μήνες θα πληρωθούν. Προσωπικά εγώ, ναι. Προσωπικά εγώ, διότι... Πότε τελειώνουν οι 2 μήνες? Τέλος Ιουνίου. Τέλος Ιουνίου, μάλιστα, ναι. Διότι φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι που συζητούν μαζί τους και περίπου έχουν καταλήξει στα βασικά, διαφωνούν σε ορισμένα πράγματα, στο τύπο της προκαταβολής για αυτούς τους 2 μήνες που θέλει. Τώρα τους 2 μήνες αυτούς τους θέλει, διότι μπαίνει από τώρα εις τα ξενοδοχεία και κάνει έρευνες σε τι κατάσταση είναι τα ξενοδοχεία. Επομένως, τους 2 μήνες είναι για να δει τι θα είναι το κόστος του για να το φτιάξει, ή τους 2 μήνες που θέλει είναι για να πάρει τις εγκρίσεις, διότι από ό,τι ξέρουμε μέχρι τώρα, εάν δεν πας στην Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από το Στρασβούργο ή στα κατεχόμενα... Ναι, λέει, η Πρόεδρος λέει καμία πράξη αγοραπολισίας για ξενοδοχεία στο Βαρόσι. Αυτόν διάβασα, ναι, σήμερα, ότι η Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής λέει εμείς δεν έχουμε καμιά αίτηση μέσα. Τώρα τους 2 μήνες τους χρειάζεται για να πάρει την άδεια.
Αυτός έχει πει στην ανακοίνωση του στην και νομίζω είναι δική του η εφημερίδα, στην ανακοίνωση του λέει ότι είπε ορισμένες ανακρίβειες, ότι έχει την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών το δικό μας, που δεν το έχει. Όχι, δεν το διαψεύδει λέει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ότι έχει την έγκριση του πρέσβη της Τουρκίας. Έχει την, διότι αν έχει την έγκριση της πρεσβείας της Τουρκίας, οι άλλοι όλοι είναι λεπτομέρειες στα κατεχόμενα. Ούτε ο Τατάρ, ούτε ο Εφτορούρογλου μπορούν να μπουν τίποτε. Αν ο πρέσβης πει OK, θα ακολουθήσουν. Αλλά για να πει ο πρέσβης OK, σημαίνει ότι, για να πει ο πρέσβης OK, σημαίνει ότι είναι η πολιτική της Τουρκίας αυτή. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, κύριε Μαντρίδη. Υπάρχει ερωτηματικό. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Πείτε μου, αν ήσασταν πρόεδρος, τι θα κάνατε τώρα με αυτή την κατάσταση. Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά μετά από 49 χρόνια γίνονται διότι το κράτος απέτυχε παταγωδός στο να αντιμετωπίσει το θέμα των απολυστισσών περιουσιών. Έχουν κυβερνήσει όλα τα κόμματα. Δεν είναι το τάδε κόμμα ή τάδε κυβέρνηση. Όντως, όλοι έχουν κυβερνήσει, ναι. Τα τελευταία 49 χρόνια όλοι έχουν κυβερνήσει ή έχουν συγκυβερνήσει. Τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια για αυτούς που έχασαν περιουσίες. Μηδαμινά πράγματα. Μάλιστα. Τώρα προλαβαίνουν να κάνουν κάτι ή δεν προλαβαίνουν. Αστεία. Προλαβαίνουν να κάνουν κάτι τώρα ή όχι. Κοιτάξτε, τώρα εγώ θυμάμαι όταν συζητούσαμε τον Μακαρίδη, τον Σοκράτη, τον Χάσικο παλιά, πριν κάμποσα χρόνια, μου λέει ένας από τους τρόπους να αντιμετωπιστεί ήταν να δοθούν ο συντελεστής δόμησης των ιδιοκτητών που χάσαν περιουσίες, να του δοθεί ο συντελεστής δόμησης είτε για να τον εκμεταλλευτούν οι ίδιοι στις ελεύθερες είτε περιοχές, για να τον πουλήσουν, ναι, σε έναν developer ή να πιάσουν αντιπαροχή. Δεν είναι η λύση του προβλήματος, αλλά είναι κάτι. Από την άλλη μεριά, 49 χρόνια δεν έγινε έναν ταμείο αποζημιώσεως για να μην έχει ανάγκη να πάει ο άλλος, διότι αυτός που πουλά πλέον, πουλά διότι βλέπει δεν υπάρχει προοπτική και δεν ξέρουμε και την οικονομική κατάσταση του καθενός. Διότι προφανώς μετά από 49 χρόνια οι ιδιοκτήτες των εταιριών που εκτίσαν αυτά τα χρόνια κατά πάσα πιθανότητα να έχουν πεθάνει. Δηλαδή αν έκαναν αυτά τα ξενοδοχεία. Άρα δεύτερη τρίτη γενιά λέτε. Η δεύτερη τρίτη γενιά βλέπει ότι δεν υπάρχει προοπτική. Η δεύτερη τρίτη γενιά που μπορεί να μην υπάρχει ο συναισθηματισμός ή μπορεί και να υπάρχει ο συναισθηματισμός, αλλά υπάρχει και η οικονομική ανάγκη. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τι θα αλλάξει, τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαντρίδη. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Να είστε καλά.